Γεια σας, το όνομα μου είναι Ανδρέας Κυριάκου και είμαι ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος της ταινίας μικρού μήκους Whispers. Θέλω να σας ευχαριστήσω που παίρνετε το χρόνο να δείτε αυτό το βίντεο, να μπείτε στο Indiegogo και αν είναι ευχής έργο να μας βοηθήσετε να δημιουργήσουμε. Η ταινία αυτή ήταν, την δουλεύω εδώ και καιρό και τα έφερε τέτοια η εποχή εδώ τώρα στην Κύπρο, ώστε να κάνουμε ένα δυνατό team από συναδέλφους του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, συνεργείο, ηθοποιοί και οποιοδήποτε άλλος θέλει να βοηθήσει και θα προσπαθήσω να σας πω όσα πιο πολλά μπορώ για το project. Είναι Απρίλιος του 2013 και ζούμε πια στην Κύπρο τις κρίσεις. Όπως είναι φυσιολογικό, κάποια επαγγέλματα έχουν υποστεί συνέπειες πιο μεγάλες από άλλα. Ένα από αυτά τα επαγγέλματα είναι των ανθρώπων που είναι επαγγελματίες της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Του λίγου κινηματογράφου που έχουμε στην Κύπρο. Σειρές κόβονται καθημερινά, τα κανάλια αναστέλνουν τις σειρές που είχαν προγραμματισμένες για το 2013 και το 2014, όπως επίσης και τα κονδύλια που έρχονται από την κυβέρνηση για ταινίες μικρού μήκους, μεγάλου και ντοκιμαντέρ, είναι σε φάση που δεν ξέρουμε πότε θα υπάρξουν αυτά τα λεφτά. Γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καινούριο, κάτι που στην Κύπρο δεν γινόταν μέχρι τώρα. Ή αν προσπάθησε να γίνει, δεν έγινε στο επίπεδο που γίνεται σε άλλες χώρες. Και αυτό είναι να δημιουργήσουμε μια ταινία μικρού μήκους μέσω crowdfunding. Δηλαδή σελίδες όπως είναι αυτή του Indiegogo. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε συνθήκες έτσι ώστε να μην εξαρτούνται οι επαγγελματίες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης από τα κονδύλια των τηλεοπτικών καναλιών, από τα λεφτά από το Υπουργείο Πολιτισμού κτλ. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες δηλαδή έτσι ώστε να συνεχίσουν να δημιουργούνται ταινίες, ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, μικρού μήκους, με τη βοήθεια τη δική σας και όχι από την εξάρτηση άλλων. Πιστεύουμε ότι αν δείξει την ανταπόκριση θα ξεκινήσουμε μια νέα, ας το πούμε, ένα νέο τρόπο σκέψης ώστε αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι επαγγελματίες να μην χαθούν, να μην μεταναστεύσουν και όσο μπορούμε να αλληλοβοηθούμε. Γιατί τα λεφτά που θα μαζέψουμε από το crowdfunding για τη συγκεκριμένη ταινία θα διαμοιραστούν αναλόγως στο συνεργείο, ό,τι μαζέψουμε, μέχρι το επόμενο project. Και ελπίζουμε να ξεκινήσουμε μια νέα φιλοσοφία ώστε να μ' ακολουθήσουν κι άλλοι το δικό μας παράδειγμα. Ο πρωταγωνιστής του σεναρίου είναι ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι ένας νέος στα 30 του, ο οποίος δεν έχει καταφέρει κάτι ουσιώδες στη ζωή του, αφού το όνειρο του ήταν από μικρό παιδί να γίνει σούπερ ήρωας, κάτι που στον πραγματικό κόσμο δεν μπορεί να γίνει. Το πιο κοντινό που έχει φτάσει είναι να δουλεύει σε αυτό το μαχαζί εδώ, το Ant Comics, που είναι πραγματικό μαχαζί. Είναι ίσως το μόνο μαχαζί του είδους του σε όλη την Κύπρο. Και η δουλειά του είναι πολύ απλή. Δίνεται με μια στολή σούπερ ήρωα και δίνει φυλάδια του μαχαζιού έξω στον δρόμο. Η ιστορία μας βρίσκει τον Γιώργο στον πάτο, κυριολεκτικά. Είναι σε μια φάση της ζωής του που νομίζει ότι δεν υπάρχει άλλη λύση παρά να κάνει το χειρότερο στον εαυτό του. Και εκεί που συμβαίνει αυτό το πράγμα, ξαφνικά η επιθυμία του γίνεται πραγματικότητα. Αποκτά δυνάμεις σούπερ ήρωα. Δεν θα σας πούμε τίποτε άλλο για να μην σας χαλάσουμε την ταινία, αλλά ας πούμε ότι γενικά το είδος της ταινίας, το ύφος, είναι κάτι που δεν γυρίζεται συνήθως στα μέρη μας, στην Κύπρο. Έχει υπερφυσικά στοιχεία, έχει στοιχεία επιστημονικής φαντασίας και κάποιο ρεαλισμό. Τώρα πώς συνδέονται όλα αυτά θα πρέπει να μας βοηθήσετε για να καταφέρετε να δείτε την ταινία αυτή. Όλο το συνεργείο, αλλά και οι ηθοποιοί, είναι κάποια από τους πιο ταλαντούχους. Εγώ είμαι πιο αταλάντος για να καταλάβετε σε όλη την παραγωγή. Ελπίζουμε ότι θα βοηθήσετε. Γιατί αν βοηθήσετε με οποιοδήποτε από τα σχέδια που προσφέρουμε στη σελίδα μας στο Indiegogo και γίνει αυτή η ταινία και γίνει μια καλή ταινία, τότε θα ξεκινήσει μια φάση στην Κύπρο που αρκετά άτομα, συνεργείο, ηθοποιοί, σεναριογράφοι, σκηνοθέτες κτλ. Θα έχουν μια ελπίδα ότι θα μπορέσουν να δημιουργήσουν την ταινία τους με άλλους τρόπους και όχι τους συνηθισμένους που είχαμε μάθει μέχρι τώρα.